προτείνω να πάμε στον Άγιο Νικόλαο και να πιάσουμε το θέμα των αντικειμενικών αξιών και το κομμάτι του επαναπροσδιορισμού σε δήμους της χώρας. Αιτήματα συγκεκριμένα έχει διατυπώσει ο Άγιος Νικόλαος προς τα συναρμόδια Υπουργείο και προς την κυβέρνηση βέβαια, με στόχο να βρεθεί άμεση λύση. Τώρα πάμε στο Δήμαρχο. Πάμε να εστιάσουμε και να ανοίξουμε λίγο την ατζέντα. Την καλησπέρα μας, κύριος Αντώνης Ζερβός. Πώς είστε? Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς? Είμαστε καλά. Θέλω λίγο να εστιάσουμε και να εξηγήσουμε και στον κόσμο πόσο σοβαρό είναι το θέμα της αύξησης των αντικειμενικών αξιών από τη μία, πόσο επηρεάζει τους Δήμους από την άλλη και αναφορικά με το κούρεμα των τιμών ζώνης. Τι γίνεται? Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν ότι το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, όταν πρωτοδημιουργήθηκε, είχα την τύχη, την ατυχία, όπως θέλετε, πέστε το, να συμμετάσχω ευθύς εξ αρχής από διάφορες θέσεις στις επιτροπές αυτές. Ήταν τότε ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά απάλλαξε τους πολίτες από τα προβλήματα που υπήρχαν με τις αυθαίρετες ερμηνείες ή καθορισμούς τιμών από τους υπαλλήλους των εφορείων. Σήμερα βέβαια τώρα έχει μετεξελιχθεί αυτό το πράγμα και προσδιορίζονται εκτός από τις τιμές στις δικαιοπραξίες και μια σειρά άλλα πράγματα όπως ο έμφυα και όλα αυτά. Άρα αρχίζει να αποκτάει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σημασία αυτό το γεγονός, δηλαδή οι αντικειμενικές αξίες, οι οποίες καθορίζονται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ελπίζω ότι φέτος με την ενέργεια που κάνει το Υπουργείο πραγματικά θα θελήσει να λάβει υπόψη του τις προτάσεις οι οποίες κατατίθενται και δεν είναι απλά, αν θέλετε, ένα πυροτέχνημα εν ώψη εκλογών. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, επειδή ακριβώς είναι από τις περιοχές που πάντα θίγεται ή αποτελεί στοιχείο, μια και ένα κομμάτι της θα έλεγα ότι είναι από τα σημαντικά κομμάτια οικονομικά της Ελλάδας, και από την προηγούμενη φορά το 2021, πολύ περισσότερο τώρα, έχει καταθέσει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση η οποία έχει διαμορφωθεί με την βοήθεια ορκωτού εκτιμητή, ο οποίος αξιολόγησε τα δεδομένα όλων των κοινοτήτων του Δήμου και των οικισμών, και συζητάμε για 23 κοινότητες και 114 οικισμούς, που σημαίνει ότι υπάρχει ζήτημα το πώς θα διαμορφωθούν όλα αυτά τα πράγματα, ούτως ώστε οι τιμές να διαμορφωθούν σε επίπεδα που να βοηθάνε τελικά τον κόσμο. Έτσι λοιπόν η πρόταση που καταθέσαμε έχει σημαντικές μειώσεις στις τιμές οι οποίες έχουν προσδιοριστεί, αλλά κυρίως έχουμε εστιάσει στο ζήτημα των περιοχών που είναι ουσιαστικά με πάρα πολύ λίγους κατοίκους, δηλαδή των ορεινών ή εγκαταλελειμμένων οικισμών στο Πάνω Μεραμπέλο ή προς το Οροπέδιο ή όλους αυτούς τους οικισμούς, όπου δυστυχώς γίνονται δικαιοπραξίες όχι από επιλογή αλλά υποχρεωτικά, κληρονομιές, δωρεές κλπ., όπου καλείται ο πολίτης να πληρώσει τα χαλάσματα που υπάρχουν σε αυτούς τους οικισμούς σαν νέα διαμερίσματα με μια παλαιότητα η οποία δεν μπορεί να περιγράψει την λογική των χτισμάτων της δεκαετίας της αρχών του 20ου αιώνα. Έτσι λοιπόν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αδικία, γι' αυτό και εστιάσαμε σε αυτή την περιοχή, ούτως ώστε σε αυτές να υπάρχει μια μείωση της τάξης του 40%, 50% περίπου, γιατί έτσι πρέπει, επειδή συζητάμε για οικισμούς οι οποίοι δεν πρόκειται να ξανααναπτυχθούν, αφού οι συνθήκες ζωής σήμερα δεν επιτρέπουν στους πολίτες να επιστρέψουν στις ρίζες τους και μόνο πληρώνουν, αν θέλετε, περιουσίες οι οποίες δεν τους αποδίδουν απολύτως τίποτα. Φαντάζομαι αυτό το θέμα αφορά και άλλους δήμους της χώρας, αλλά ο Δήμος Αγίου Νικολάου βγαίνει μπροστά μέσα από αυτή την πρωτοβουλία. Προφανώς, επειδή ακριβώς αναλύσαμε έναν τους οικισμούς και συζητάμε τώρα στο Πάνω Μεραμπέλο οικισμούς που το χειμώνα ίσως να μην έχουν και κανένα κάτοικο ή να έχουν 5 ή 10 το πολύ κατοίκους, δεν μπορούμε να συζητάμε σε αυτούς τους οικισμούς ότι τα χτίσματα που υπάρχουν, που είναι σίγουρα τα περισσότερα αρχές της δεκαετίας του 20ου αιώνα ή ίσως και τέλη του 19ου αιώνα, και να τα αξιολογούμε με τη λογική που υπάρχουν οι οικοδομές σήμερα. Βέβαια, το σύστημα των αντικειμενικών αξιών είναι ενιαίο και δεν μπορεί να μπει σε λεπτομέρειες, αλλά αφού δεν μπορεί, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά, μειώνοντας την αρχική τιμή ζώνης σε αυτούς τους οικισμούς. Παράλληλα, αν θέλετε, σε όλη την περιοχή, επειδή περάσαμε και περνάμε δύσκολες περιόδους, πανδημία, πόλεμος κλπ., δεν μπορούμε να συζητάμε, είναι ακριβές περιοχές, άρα πληρώνουμε και τελειώσαμε. Πρέπει να το δούμε το θέμα πολύ πιο σφαιρικά, πολύ πιο συλλογικά, όπως ειδόθηκε, αν θέλετε, ενισχύθηκαν οι επιχειρήσεις με επιστρεπτές προκαταβολές, με τρόπους διάφορους. Έτσι και ο απλός πολίτης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν ανάλογο τρόπο για αυτές τις περιουσίες, που τις περισσότερες φορές
όπως είπα και πριν, κληρονομούνται, δεν τις θέλει, όμως μεταφέρονται, αλλιώς θα πρέπει να τις μεταβιβάσει στο δημόσιο. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, θα το ξαναπιάσουμε το θέμα, θα δούμε και τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.